Κλιματική κρίση, ανθρακικό αποτύπωμα, μπλα μπλα μπλα. Βαριέσαι να τα ακούσω όλα αυτά, σωστά? Και οι πολικές αρκούδες πέφτουν λίγο μακριά. Βέβαια κάποια άλλα φαινόμενα συμβαίνουν πιο κοντά σου. Πυρκαγιές, ξηρασίες, πλημμύρες και συμβαίνουν όλο και πιο συχνά. Ωραία, τελικά ίσως να σε αφορούν όλα αυτά. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα, σωστά? Για κοίτα λίγο γύρω σου. Εδώ, στο σχολείο. Σκάς από τη ζέστη και το καλοριφέρ λειτουργεί. Τα φώτα είναι αναμένα ενώ ο ήλιος λάμπει. Σκουπίδια παντού. Τόση ενέργεια χρειάστηκε να τα παράγουμε και πήγε όλη χαμένη. Και όλοι με ένα πλαστικό μπουκάλι, ποτήρι ή σακούλα στο χέρι. Άπειρες φωτοτυπίες χωρίς λόγο. Και ηλεκτρικές συσκευές που δεν κλείνουν ποτέ. Πολύ τσιμέντο στην αυλή και σχεδόν καθόλου πράσινο. Πού είναι τα φυτά και τα δέντρα που απορροφούν το διοξίδιο του άνθρακα? Πήγαινε έλα συνέχεια με τα γιώτα χι. Και το κτίριο μπάζει από παντού. Μήπως τελικά κάτι μπορείς να κάνεις για όλα αυτά? Ώρα για δράση. Χωρίζεστε σε ομάδες. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει ένα θέμα και κάνετε αυτοψία στο σχολείο σας. Αυτό τι? Αυτοψία. Πηγαίνω και ερευνώ σε ένα χώρο για όλα τα στοιχεία που αφορούν το θέμα μου. CSI που λέμε και στο χωριό. Εντάξει, τα είδαμε όλα. Το πρώτο βήμα έγινε.